Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Έγινε κάτι? Παρακαλώ, σας ακούω. Τον κύριο Μεσοβίτη θα ήθελα λίγο. Ορίστε, ομιλείτε με τον ίδιο. Καλησπέρα. Από το Yes σας καλούμε. Ναι. Για τις ανάγκες επιστράτευσης θα ζητούσαμε να παρουσιαστείτε στην μονάδα Σολιτόχωρο. Αχ, δεν μπορώ. Έχω τριήμερο, μπορώ να μιλήσω από Δευτέρα. Έχω όλη την καλή διάθεση, αλλά μιλήσω από Δευτέρα, μα γίνεται. Έχω να θα με κάνετε ένα τηλεφωνάκι Δευτέρα, παρακαλώ. Μα πρέπει να παρουσιαστείτε, δεν καταλαβαίνω γίνεται το πρόβλημά σας, αλλά δεν είμαι διαθέσιμος από Δευτέρα. Φαντάζομαι ότι έχετε αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει φυσικά, τα τελευταία 24 ώρα. Και πραγματικά τιμώ τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την πατρίδα, απλά δεν μπορώ, κολλείω με αυτό το τρίμερο. Βγάλτε με, κολλιόμενο το τρίμερο. Τι να σας πω. Πρώτη φορά έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δηλαδή τώρα θα μα αναγκάσετε να ζητήσουμε την παρουσίαση τη στρατονομία κιόλα. Δεν... Βγάλετε με κολλιόμενο το τρίμερο, αν είναι εύκολο. Ναι. Για να θα από Δευτέρα, δηλαδή γράψτε τη κιόλα, σαν άδεια. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε με του ανωτέρου μου και θα επικοινωνήσω ξανά μαζί σα. Περιμένω να με ξαναπάρετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αθλητικός Λίμπερο 107,4 στις επάλξεις, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Σαν το σκύλο με το γάτο, η εκπομπή Ποικίλης Ύλης που έχετε αγκαλιάσει όλους αυτούς τους μήνες εδώ στον Αθλητικό Λίμπερο. Αν και τώρα που τελειώσαν οι αγώνες και τα λοιπά, σας βλέπω λίγο, έχετε χαλαρώσει. Μέχρι και 7.30 θα πάμε παρέα Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, στις τηλεφωνικές γραμμές εσείς, καλώντας το 2-3-10-2-87 και 3-8, όλοι εσείς οι ακροατές, ταξιτζίδες, οδηγοί λεωφορείων. Επιχειρηματίες, μικροεπιχειρηματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ναυαγοσώστες, ιδιοκτήτες, beach bar, ό,τι θέλετε εσείς εδώ πέρα είμαστε και σας περιμένουμε για την επόμενη ώρα περίπου, εντάξει, ένα 40 λεπτό, 50 λεπτό βασικά, για να τα συζητήσουμε όλα, να τα πούμε όλα, με την επικαιρότητα να είναι γεμάτη, πραγματικά. Να... Μπάσκετ, ρε φίλε, πάλι καλύπτα και να ρεφτε, τα έχω πει χιλιάδες φορές. Το μπάσκετ πάλι είναι όντως βρίσκεται στην επικαιρότητα. Τα έχω πει. Ο ΠΑΟΚ κάνει κάτι. Τα έχω πει και ο Ηρακλής κάνει πολλά. Και ο Άρης θα κάνει. Και ο Άρης πότε θα κάνει και ο Άρης. Τι είχαμε χθες εκεί, Νίκο? Μπάλα στο λαό, πολύ μετοχικότητα. Κλάμα. Δεν έχουμε λεφτά, παιδιά, θα κάνουμε, βοηθήστε. Εντάξει, κάπως, να, δεν υπάρχει ο ισχυρός άνθρωπος από πίσω που να μπει και να ρίξει το πακέτο. Και από ό,τι ακούστηκε και χθες, τα χρέη 4,5 εκατομμύρια περίπου είναι. 4,5. 4,5. 4,5 και είναι αυτά που μας καίνε. Πόσα μας καίνε? Είναι... Καναμύριο. 2,5 είναι προς παίχτες τρίτους και τα λοιπά. Βρε, okay. Και τα δύο είναι στο δημόσιο. Ναι, τι μας καίει? Να πληρωθήκαν 800? Του μπαν, κάπου εκεί, 7-8 είναι κάπου εκεί. Εγώ σου λέω γενικά. Εκεί πέρα. Καλά, δεν μαζεύω αυτά εύκολα, είναι η αλήθεια. Διακανονισμούς θα κάνεις. Πάλι. Για μία ακόμα φορά. Θέλω να ξέρει φίλε. Να στηρίζει κιόλα. Ακριβώ. Κάνε διακανονισμού τέτοιου. Διακανονισμού πρέπει να πα και ένα χρόνο πίσω και δύο. Γιατί ο Willy δεν. Το θέμα είναι όταν ο άλλο είναι να πάρει λεφτά 30 Οκτωβρίου για παράδειγμα. Ναι. Ωραία. Τι είναι να πάρει 7.000, 8, 5, 10, ό,τι έχετε συμφωνήσει να τα παίρνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Πολύ βασικό. Αυτό είναι το ζήτημα. Πολύ βασικό, τέλος πάρα πάνω. Πολύ βασικό. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό η Λίμουρα. Ωραία. Βέβαια. Το διαβάζω στο sdna.gr. Εννοείται. Ενδεχομένως το έχει αποκλειστικό. Μπορεί και όχι. Μπορεί να ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, φίλε. Μπορεί να ανακοίνωσε το SDNA κιόλα, δεν ξέρω. Όχι, ρε. Α, όχι, εντάξει, οκ. Okay. Κομπλέ. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα τη μπάσκετ. Τίμησε την ασπρόμαυρη φανέλα. Ναι, πόσα χρόνια. 3 νομίζω. 3 χρόνια, ε! Για ή 2. Πολλά τα δεν θυμάμαι. Πολλά τα πηγενέλα. Πολλά τα πηγενέλα. 2 είναι σίγουρα, δεν ξέρω αν είναι 3, αυτό δεν θυμάμαι. Πολλά τα πηγενέλα. Αλλά εντάξει, εκείνη η οικογένεια, ρε φίλε. Και καθόταν και, και Ελένη στο γραφείο που μπορεί να ακούει κιόλα και έτρωγε τα ντου. Ήρθα, γεια σα, τι κάνετε, πώ είστε. Λοιπόν, ολοκληρώνει και την προσθήκη Παπαντονίου ο ΠΑΟΚ, διαβάζω στο sdna.gr. Φωτιά έχει πάρει. Καλά, το πασχετικό ρεπορτάζ είμαι στο sdna. Ναι, πάρει φωτιά, φωτιά, όταν σε λέω φωτιά, φωτιά. Μαργαρίτη στήριξε από όλου για ένα νέο ξεκίνημα. Ένα τη έρη σεζόν ο Μαργαρίτη, σημαία. Έτσι, μπράβο. Flag. Η σημαία στον ιστό τη. Έτσι, black and white flag. Με τα μισά λεφτά. Από αυτά που έπαιρνε πέρσι. Παιδιά, με τα μισά! Από αυτά, λάθος, από αυτά που είχε συμφωνήσει πέρσι. Γιατί δεν τα πήρε κιόλα. Ναι. Εντάξει. Παίχτη του Πάκο Γκρίφιν. Παιχτάρα. Στι 3 και 20 το συγκεκριμένο διαβάζω. Σου έδειξε ένα άδειο μας εβδομάδα για να πιάσω γεμάτο, αλλά δεν είχε ιδέα. Για ποιον? Που σου είπα για κάτι παίχτη που κάνει ο Άρης, μου είπα για τον Γκρίφιν, τίποτα τέτοιο. Κατάλαβε, έριξα λίγο άδειο για να πιάσω γεμάτο γιατί κάτι είχε πιάσει τα αυτή μου. Ναι. Κατάλαβε. Άλλον μου είχε πει εμένα ο Γκάτζιο. Okay. Που νομίζω τον είπε σήμερα και ο Κούσον αέρα. Ποιον? Το Αγραβάνι. Καλά, εντάξει. Έχει γραφτεί το Αγραβάνι, ρε φίλε. Έχει παίξει, ναι. Έχει παίξει το Αγραβάνι. Βίντεο ανακοίνωση Γκρίφινα τον ΠΑΟΚ. Black Caesar. Χορός πολύ δουλειά έχει. Black Caesar, φίλε. Και δεν ξαναπολάβω να ανακοινώσει και καινόντα σήμερα. Μάλλον αύριο. Καλά, λέει ο Χορός. Μάλλον αύριο. Ναι, ναι. Ναι, κομπλέ. Στον Ερακλή και έχασε το σχίζα μου.
Δεν υπήρχε. Ούτε νομίζω ο Πάοκ μπορούσε να το κρατήσει, ούτε ο Σταύρο είχε θελαμίσει τον Πάοκ. Ναι. Δεν έγινε καμιά κουβέντα, δηλαδή. Ο Σταύρο καταλαβαίνει. Όχι, όχι, από το Σταύρο καταλαβαίνετε. Καμία κουβέντα δεν έγινε. Τη σχέση που υπάρχει, έτσι, έλα. Όχι, ρε φίλε. Τι έχουμε. Τι το έχουμε. Παιδί ήταν τίμιο. Ναι. Έχι, δεν είχε γίνει τα 55 που είχε συμφωνημένα πέρσι. 55! 55. Oh. Άλλα χρόνια, άλλε συμφωνίε. Εντάξει. Τι 55. Προφανώ πήγε με λιγότερα. Ε, καλά, ναι. Προφανώ. Καλό κορμί, χρήσιμο παίκτη. Ναι. Δεν ξέρω, θα, δω, θα δούμε αν θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό, τον Ηράκλειο. Μάλιστα. Νίκο. Για μπάσκετ μιλάμε, δηλαδή σήμερα αυτό μου λέει, δεν μας ακούσε, δεν θα βγει κανένας, δηλαδή στο τηλέφωνο. Μόνο κλωμές μπορεί να βγει. Και πολύ λέω. Στον πρώτο φίλο, ναι. Ναι. Γεια σας. Ναι, ήταν σίγουρο ότι θα βγει εσύ, δηλαδή. Τώρα εντάξει, ήταν δεδομένο. Λοιπόν. Έχει παραλύσει όλη η πόλη με την παρομοίωση του Σόζα με το Φαντάικ. Δηλαδή, συζητιέται και σε άλλα ραδιόφωνα, μαθαίνω. Γιατί το Φαντάικ τον έχετε για σούπερ παίχτη δηλαδή? Όχι μωρέ, τι είναι τώρα, αυτός είναι κουλοχέρης. Το Φαντάικ της Λίβερπουλ εννοώ, τον έχετε για σούπερ παίχτη? Όχι μωρέ. Στο ψηλό παιχνίδι μπορεί να είναι καλός, έτσι, μπορεί να βάζει και γκόλ άμα προωθηθεί, αλλά χαμηλά είναι επιρρεπής πολύ. Πολύ επιρρεπής είναι, ναι, σίγουρα. Μπορεί να είναι και ο καλύτερος στόπερ στον κόσμο μας με το Ράμος αυτή τη στιγμή. Μπορεί. Εάν παίξει Άρης Λίβερπουλ στην Ευρώπη. Αν παίξει Άρης Λίβερπουλ στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα γράψει πολλά. Ο Άρης έπαιξε και με την Ατλέτικο Μαδρίτης, έτσι. Πριν 10 χρόνια, λοιπόν, κλειωμένη. Πριν 10 χρόνια. Αν παίξει με τη Λίβερπουλ, ναι, και βρεθεί εκεί πέρα ο Βαντάικ πίσω στην άμυνα, γιατί η Λίβερπουλ θα πιέζει λογικά, έτσι. Ναι, ναι. Θα βγαίνει ο Σαντίκου μπροστά και θα τον κόβει. Και χτυπά τις αντεπιθέσεις, ναι, και από τη μια μεριά βγαίνει ο Φέτφα, ο Λιονέλ Φέτφα. Ο Λιονέλ. Και από την άλλη μεριά βγαίνει ο Ματέο Γκαρσία. Ναι. Πώς τον είπαμε τον αμυντικό της Λίβερπουλ? Φαντάικ. Πού να τρέξει, πού να τρέξει αυτό το γατί, αυτό το λανδικό τώρα. Πού να τρέξει ρε αυτό το ταγάρι ρε. Αυτό είναι ταγάρι ρε. Αυτός είναι ξυλοκόπος ρε. Αυτός είναι μεγάλος ξυλοκόπος ρε. Μάλιστα. Της Λίβερπουλ ψηλά είναι καλός, αλλά χαμηλά είναι γκασμάς μεγάλος ρε. Γκασμάς χαμηλά. Τον έχω δει σε παιχνίδια. Και εγώ τον έχω λοιπόν, δει. Για πες. Ναι, τώρα η Λίβερπουλ, εγώ θυμάμαι παλιά όταν ήμασταν τώρα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο που βλέπαμε τη Λίβερπουλ, την ομαδάρα τη Λίβερπουλ. Ναι, είχε να πούμε εκεί στην άμυνα, είχε τον Άλαν Χάνσεν, είχε τον Λόρενσον, είχε τον Ρόνι Γουίλαν. Και τώρα με λέτε τον Βαντάκ, το τραγί. Αυτόν τραγί, ρε. Πού να παίξει αυτό, ρε. Άμα παίξει αυτό με την Μπαρσελόνα και με τη Ριάλ, και τον βγει ο Μπενζεμά, τον βγει ο Μέση. Πού να τρέξει να μαρκάρει αυτό το γελάδι, ρε. Ο Ινσαουράλ δε της Λίβερπουλ, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί τώρα μπήκα δυνατά, είδες τη δυνατά που μπήκα. Πάμε, λοιπόν, μπήκες με φόρα, συνέχισε. Στο μπάσκετ αυτά τα ονόματα που ακούω με πιάνει μελαγχολία. Ο ένας μου λέει Παπαντονίου και ο άλλος μου λέει Σχίζας. Δεν είναι στην ομάδα αυτή. Αυτοί ούτε να καθαρίζουν πράσα δεν είναι ικανοί, ρε. Αλλά. Αυτοί είναι για μπάσκετ τώρα οι δύο. Εμείς ποιους θα πάρουμε κλειωμένοι δηλαδή? Αυτοί οι δύο, ρε παιδί μου. Το λαπροφύτω λάθος. Ποιο να σε πω τώρα. Ποιο να σε πω τώρα. Ποιο να με πει. Για πες. Η μικρή του Άρη είναι 10 επίπεδα παραπάνω. Ο Σιδηροηλίας, ο Νετζίπογλου. Αυτοί είναι 10 επίπεδα παραπάνω. Ποιο τι Παπαντονίου, ρε. Βάλιστα. Είναι παίχτης αυτή για Α1, είναι αυτή η παίχτη. Του χρόνου μπορεί να πέφτει κανένας. Λοιπόν, okay. Βέβαια δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά το κάνεις. Τώρα παίχτης είναι αυτή τώρα για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής ποιους πήρε, λέτε, πήρε παίχτης ο Ηρακλής, ποιους πήρε αυτό. Πήρε και άλλους, Νίκο, για πες, ποιους πήρε ο Ηρακλής. Πήρε το Σχίζα, ναι. Πήρε το Βεργίνη. Ναι, ναι. Ω Παπαναγία μου. Ναι, άλλον, σαν να μου λέτε τώρα πήρε. Να μου λέτε πήρε το Harden πήρε. Πήρε το Skyler Bowling όλοι, ρε. Σίγουρα τον ξέρεις το Skyler Bowling. Έχεις παρακολουθήσει γερμανικό πρωτάθλημα και έχεις εικόνα. Έπαιζε στη Würzburg. Όχι, δεν έχω. Bowling, ξέρω μόνο το παιχνίδι. Skyler Bowling. Bowling. Γράφω σήμερα 23 Ιουλίου. 23 Ιουλίου στο λέω σήμερα κλειωμένη να το θυμάσαι από τις αποκαλύψεις επόμενης μπάσκετ λίγο συγκεκριμένα. Αυτό τι είναι, τριάρι. Ασόδιο, ψηλό, λευκός, μακριά χέρια, τα κάνει τα πάντα. Και ένα άλλο Αμερικανό. Πήρε μακριά. Και η είδηση είναι ότι ο Μποχορίδης τελικά υπέγραψε. Ε? Σήμερα, ναι, αφού τα λέγαμε κλείνουμε. Ναι, τώρα ο Μποχορίδης υπέγραψε. Τώρα, κοίταξε από τη στιγμή που τα παράτησε ο Γιαννακόπουλος. Ναι.
ο Παναθηναϊκός ναι. θα είναι φυσικά κομπάρσος στην Ευρώπη. Ναι. Θα είναι ο Καρπαζόης πράκτορας εκεί στην Ευρώπη. Αυτά τα χρόνια ήταν. Ναι, τώρα... Μη σου πω ότι μπορεί να πάει καλύτερα φέτος από ό,τι πέρυσι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Τι να πάει, τι να. Πώς τον λένε, αυτό τον Αμερικάνο που έβαζε τα τρίποντα από παντού. Πώς τον έλεγαν στην Εφές Πίλσεν. Όχι στην Εφές Πίλσεν, ένας Λάρκιν. Μα αυτόν θα μου λέτε για παίχτη, ρε. Αυτόν θα με λέτε. Το Λάρκιν θα μου λέτε για παίχτη. Πάμε και στα ποδοσφαιρικά γιατί περιμένει κι άλλος. Γιατί με σίγουρος έχεις να πεις κάτι και για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο τι να πει, τα είπαμε χθες. Άμα η διαιτησία είναι καλή και άμα γίνουν αυτές οι μεταγραφές που είναι κλεισμένες. Ναι. Ματέο και αυτοί. Ναι. Από τα Χριστούγεννα θα είμαστε πρωταθλητές από τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Ωραίος Κλεωμένη. Ναι. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Κλεωμένη. Ρεαλιστικές απόψεις που ανταποκρίνουν την πραγματικότητα και πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, κουράζει, ρε, εντάξει, φτάνει. Είναι άποψη, φίλε. Έχουμε... Τα ίδια και τα ίδια. Έλα, κουραστικό είναι. Μας έχουν πει ότι έχουμε δημοκρατία, ακούγονται όλοι. Εντάξει, κούρασε. Κοίταξε να δεις. Μπαίνουμε σε μια φάση τώρα στον αθλητισμό και ειδικά στη χώρα μας, φίλε. Που ψάχνουμε κορόιτο να βάλει λεφτά. Αυτό θα είναι και παγκοσμίως σε λίγο. Βλέπεις, δεν βάζει κανείς λεφτά. Δεν βάζει. Δεν θέλει κανείς να βγει δεύτερος να παίξει τσάπλες. Τέταρτο στόλο. Δεν θέλει κανείς, φίλε. Ναι. Χωρίς τέστατα οι ομάδες, χωρίς κόσμο. Ρε, τι τούμπα θα είναι χωρίς κόσμο. Και τι χαριλάω θα είναι χωρίς κόσμο. Για πες μου εσύ, θα είναι έδρες αυτές μετά. Ναι. Θα είναι έδρες. Όχι, έδρες δεν θα είναι. Το Καραϊσκάκι χωρίς κόσμο είναι έδρα. Λένε βέβαια ότι από τον Οκτώβριο υπάρχει μια σκέψη να υπάρχει κόσμο στα γήπεδα 50%. Και άμα συμβεί το αντίστροφο, τι γίνεται. Και άμα συμβεί το αντίστροφο, τι γίνεται. Άμα συμβεί το αντίστροφο. Βέβαια. Δεν κολλήσει κορονοϊό και κλείνουμε ένα μήνα ακόμα. Σε κάποια φάση θα έχει βγει και εμβόλιο, έτσι, και εκεί πια τελειώνουν τα πάντα. Δεν αργεί αυτή η υπόθεση. Κάτσε, είναι το εμβόλιο. Μαστίχα να πούμε. Εδώ το κάναμε μαστίχα, εδώ τα εμβόλια έβγαιναν στον πλανήτη κάθε δεκαετία. Ναι, σου λέω ότι κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο χρόνο, εγώ θα σου βάλω, θα έχουμε και το εμβόλιο. Οπότε τελειώνει το θέμα. Εγώ αυτό που αφογκράζομαι και βλέπω είναι όλοι οι πρόεδροι όλων των ομάδων είναι διστακτικοί να βάλουν το χέρι στη τσέπη και καλά κάνουν για μένα. Μα να σου πω λίγο κάτι. Ξέρουν, βαδίζουνε στο άγνωστο, φίλε. Ναι, στο άγνωστο. Δίκιο ακόμα. Έχεις. Εδώ θα πάμε να παίξουμε προκριματικά, να πούμε τώρα θα ξεκινήσουν οι ομάδες για το θεσμό 2021 και παίζουμε ακόμα την προηγούμενη χρονιά παίζουν οι άλλοι. Ξέρω τι ψάχνει, τι είναι. Όχι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι της παρουσίας του κόσμου που είναι ένα από τα μεγάλα έσοδα. Είναι φυσικά και διάφορα πράγματα ανοιχτά. Τηλεοπτικό, χορηγίες, όλα αυτά είναι ανοιχτά. Δηλαδή, στάνταρ έσοδα οι ομάδες δεν έχουν σήμερα που μιλάμε για να ξέρουν ότι από εκεί θα πάρω τόσα, από εκεί θα πάρω τόσα και θα βάλω κι εγώ τόσα. Μα αυτό ακριβώς. Αυτό είναι εμφανές, γι' αυτό είναι διστακτική. Ναι. Όπως ζητάει ο Κουέστα, ας πούμε, 200 χιλιάρικα και ο κάθε Κουέστα. Και λέω, άλλος κάτσε, ρε, τι να δώσουμε εδώ, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Ναι, αλλά τα άπαιξα, σου λέει, και εγώ Κουέστα, θα τα κερδίσω. Θα τα πάρω. Ναι. Εντάξει. Πού? Ας πάνε τα πάρει αλλού. Α, ας πάνε τα πάρει τώρα, Νίκο. Στα play-off καλώς ήταν. Με έχεις μπερδέψει λίγο, Νίκο, με τον Κουέστα. Με έχεις μπερδέψει. Τι και να σου πω κάτι. Και τα 180 είναι πολλά. Ας τα 200. Τα 180 είναι πολλά για τον Κουέστα. Πρέπει να αξιολογούμε και τον παίχτη. Τα play-off άνθρωπος έβγαζε γραμμή και τα out. Εντάξει. Πολλά είναι, παιδιά. Δεν δίνονται εύκολα τα λεφτά στη χώρα μας. Άμα βρεις συμβόλαιο στο εξωτερικό και είναι κάποιος που θέλει να τα δώσει, πάνε πολλά. Ξέρεις τι. Εγώ για τον Κουέστα έχω πει το εξής. Αν ήταν καλός και με την μπάλα στα πόδια, του τα δίνα. Αλλά μειονεκτή σε αυτό το κομμάτι. Και πού και πού τον έπιανε η τρελά. Ναι, γιατί άμα έχει την μπάλα χαμηλά, τον πιάνει πανικός λες και παίζει μήλα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, φίλε. Ναι. Αν είχε πρόταση από άλλη ομάδα, σιγά μην καθόταν να μιλούσε μαζί σου τόσο καιρό και να τον έπιανε. 100-0. Θα καθόταν να μιλούσε, θα σου έλεγε ευχαριστώ πολύ, δεν έχω παντεγιά. Και να σου πω κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς. Άμα δώσω 200 στον Κουέστα. Πώς γίνεται, ρε, φίλε, εντάξει, συγγνώμη που σα διακόπτω και του δύο. Πώς γίνεται με το που βγαίνει προς τα έξω ότι. Δεν είναι ρε παιδί μου Κουέστα να συμφωνήσει με τον Άρη. Αμέσως κυκλοφορεί σενάριο, τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Ναι, και θα σου πω που κυκλοφόρησε κιόλας μετά. Ευχαριστώ πολύ. Όχι από τον Άρη. Γιατί ναι, okay. Θεωρούν κάποιοι ότι κυκλοφόρησε τον Άρη από αλλού κυκλοφόρησε. Οκ, okay. Σου λέω ότι αμέσως κυκλοφορεί. Ναι. Είναι και μανατζερικά, είναι πολλά πράγματα αυτά ρε παιδιά. Εντάξει, ας πούμε. Πάντως εγώ αυτό βλέπω. Βλέπω ότι και οι ομάδες, πρόσεξε. Οι ομάδες, επειδή δεν θα κάνουν και διακοπές φέτος. Δηλαδή με ο Πάγος, μην τα κάνει μια εβδομάδα, κάνουν διακοπές. Σε 6 μέρες ξεκινάει προετοιμασία. Θα πάνε να κάνουν προετοιμασία. Όλες οι ομάδες θα πάνε να κουράσουν. Ένα κουρασμένο πρωτάθλημα θα είναι μετά να πούμε. Κάτι κουρασμένο παλικάρι. Παιδιά.
Αφού δεν κάθισα, σε αυτό βάλε και τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μπορεί να ξεκουραστεί γιατί θα έχει, έχει το παιχνίδι με την Γουλφ. Ακόμα χειρότερος. Έτσι. Ακόμα χειρότερος. Στον Οκτώβριο δεν μπορούν να πάρουν τα ποδάρια τους αυτοί. Ακόμα χειρότερο. Είναι πολύ περίεργη φάση σε όλα τα επίπεδα, όπως το περιγράφεις είναι. Άρα πολύ λοιπόν βλέπετε ότι όλοι... Εγώ βλέπω, εγώ το πήρα χαμπάρι. Βλέπω τώρα το Γιαννακόπουλο που την έκανε από τον μπάσκετ. Δεν χάζω σου Γιαννακόπουλος και ο κάθε Γιαννακόπουλος. Βλέπω ότι ο Πάο κάποια στιγμή σταμάτησε και δεν βάζει άλλα λεφτά. Σου λέει μέχρι εδώ. Κάνουμε κράτη τώρα να δούμε τι γίνεται. Βλέπεις ο Άρης είναι διστακτικός να δώσει 50 χιλιάρικα παραπάνω και κάθε ομάδα και καλά κάνει γιατί το μέλλον είναι αβέβαιο, παιδιά. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Ωραίος, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, εννοείται. Έτσι. Γεια σας. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι... Εσύ είστε βεβαίως. Εσείς κύριε. Πρώτα χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλι να πούμε. Ωραίος. Σωστός. 63. Ξέρεις, να πούμε... Ναι, 63, το 57 γεννητής είναι, τους 40 χρόνια ρητούδε. Θυμάμαι έτσι ένα ωραίο σύνθημα, να πούμε, θυμάσαι το αγαπημένο ψάρι του Μενεγάκη, το Λούτσο, να πούμε. Ναι. Που λέγανε, ρε παιδί μου, αυτό με το ψάρι, ήρθανε πάλι να φάνε το Λούτσο του Γκάλι, ας πούμε, εντάξει. Ένα πικάντικο, να πούμε, τέλος πάντων. Είδα να πίσω, έλα, κονό μου δεν είσαι. Άντε πάλι. Ρε ο Νίκος είναι στο γέλο, ρε. Ο Παπαδόπουλος είσαι. Άντε πάμε. Το συμβόλαιο του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, πότε λύγει να πούμε. Εδώ, το Μοσχοβίτη. Καλή ερώτηση αυτή. Μοσχοβίτη, ρώτα το. Παιδιά, περιμένετε, δεν το έχω σίγουρο. Δεν λύγει φέτος, σίγουρα. Όχι, δεν λύγει φέτος. Δεν θυμάμαι άμα λύγει το 21. Θα το βρούμε όμως. Θα το βρούμε, παιδιά. Μισό λεπτό. Γιατί αν έλεγε φέτος να πήγαινε ο Καρυπίδης, να πούμε να τον έπαιρνε, φίλε. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα σου πούνε ναι, πήγαινε, ναι, να φύγει και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, το παιδί έχει προσφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ. Λοιπόν, το συμβόλαιό του ολοκληρώνει το 22, παιδιά, δεν βολεύει. Σε δύο χρόνια. Ναι, εκτός αν μείνει ελεύθερος, δύσκολο. Μην το αποκλείς. Όντως. Συμβαίνεται, ο Πασχαλάκης πιστεύω ότι όταν θα δώσει έδωση που είναι, πιστεύω χρειάζεται μια αλλαγή, να πούμε. Ναι. Μπορεί. Ταιριάζει πολύ ο Άρης. Μπορεί. Ταιριάζει ο Άρης, ας πούμε, και εντάξει. Πιστεύω ότι για το εξωτερικό θα ψαχτεί ο Πασχαλάκης να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Λέω εγώ. Τώρα ήθελα να πω κάτι λίγο. Πορτίγια, πριν πόσα χρόνια έπεσε στον Άρη. Έχει μια 8 ετία, 9 ετία, 8-9 χρόνια κάπου εκεί. Όταν τότε ήταν πρόεδρος ο Αθανασιάδης. Ναι. Αυτό που λέγανε παιδί μου πλέον πύλο να πούμε. Αυτόν. Ναι. Όχι γιατί εντάξει, βγήκε ρε παιδί μου κάπου από τον Κόντι. Είπε ότι εγώ λέει ρε παιδί μου μίλησα με τον... Μάλλον μιλούσαμε με τον Πορτίγια, ναι. Αλλά τώρα τελευταία λέει με αποφεύγει, ας πούμε. Τους πάντες αποφεύγει τώρα τελευταία. Ορίστε. Τους πάντες αποφεύγει. Όλο το προηγούμενο διάστημα λαλίστατος ήταν και πουλούσε γενιλίκη. Τώρα εξαφανίστηκε κι αυτός. Ναι, και βασικά λέω κότσο, εγώ τον είπα, ας πούμε, τον έστειλε να μείνω ότι κοίτα, πάρε τα 78 χιλιάρικα τα οποία δικαιούσε. Αν πήγε 23 χιλιάρικα, ας πούμε, για ψυχή οδύνη, αλλά τώρα 400 είναι... Ποια ψυχική οδύνη, ρε, τι του κάναμε, του σκοτώσαμε τη μάνα, ψυχική οδύνη. Ποια ψυχική οδύνη, πήγε σε άλλη ομάδα και πληρώνοντα κανονικά. Όχι για την καθυστέρηση, ρε παιδί μου. Καθυστέρηση. Γιατί αυτό είναι να παίρνει από τον Αφανασιάδη, ας πούμε. Ο Πορτίγια είναι ένα μάθημα να μην... παρασυρώμαστε πολλές φορές με τους ξένους που πουλάνε αργιανιλίκη. Γιατί βλέπεις μπροστά στο χρήμα. Άμα είχαν αργιανοί οι οποίοι είχαν πώς το λένε, προσωπικά με το πορτί και πρέπει να τα πολύ λάχανα. Εντάξει, γιατί έβαλε ένα Άρης δίπλα στο όνομά του στο Facebook και ξαφνικά το αργιανά και ο Πορτίγια και αχ καλέ που λέει και ο Κούς και τα λοιπά. Σαν αξία ρε παιδί μου, σαν αξία. Άξιζε αυτούς να έχει προσωπικά. Όχι. Ο τελευταίος που άξιζε, ας πούμε για μένα, ήταν ο Κάμπορα. Χαβιέρ Κάμπορα. Ναι. Θυμάσαι τα γκολ που έβαζε και στα τοπικά τέρμπι. Ο Κάμπορα, ο Νέτο φίλε που χάρισε κανένα 300 χιλιάρικα. Κι αυτός. Εννοείται. Ναι, όχι. Είναι σαν αξία παίκτηρε, παιδί. Ναι. Σαν να βλάβει την προσφορά. Δηλαδή, ειδικά ο Κάμπορα ήταν μεγάλο σκύλο στην περιοχή. Ήταν. Δεν ξέρω τι έγινε, ας πούμε, και κάποιος ο παίκτης, αλλά εντάξει, τότε είχε χαλαστεί πολύ ο κόσμος. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι θα γίνει το κονέ, ας πούμε, γιατί όλοι οι άλλοι παίκτες νομίζω ότι ο Κάρι τους έχει... Με όλους έχει τελειώσει. Ήδη...
άκουσα τον Κόντι να λέει ότι θα στείλει Ραβασάκη και ο Ριόλ, ας πούμε. Με τον Ριόλ έχει γίνει ήδη. Εντάξει, απλά ο Ριόλ είναι μια διαφορετική περίπτωση γιατί το προλαβαίνει πλέον και θα το χειριστεί αναλόγω. Να δίνουμε τον Ριόλ, ας πούμε, βρήκαμε την άκρη. Μα ο Ριόλ δεν σε επηρεάζει αυτή τη στιγμή σε κάτι. Ναι. Μα αυτή η τέσσερα είναι το θέμα. Να βρεθεί η άκρη, ας πούμε, γιατί εντάξει τώρα δεν γίνεται να βγούμε. Ναι. Απλά να πω κάτι για τον μπάσκετ. Βεβαίως. Να πείτε. Εντάξει τώρα, νομίζω ότι είναι μια κορυφή αυτό που λένε. Δηλαδή, καλούν όλο τον κόσμο να πάρει μεροχές, αλλά λέει κατά άλλα δεν κάνουμε έρανο, ας πούμε. Δηλαδή αυτό έρανος δεν είναι. Δηλαδή να πάρει ο κόσμος μεροχές, άμα είναι τότε να γίνει πρόεδρος κάποιος, όποιος πάρει τις πιο πολλές, να γίνει και πρόεδρος της ομάδας, ας πούμε, άμα δεν είναι έρανος αυτό. Εγώ δεν θα σου πω ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή λύση, αλλά θα σου δώσω την άλλη πλευρά. Βλέπεις κάποιον επιχειρηματία στον ορίζοντα που να έρθει και να βάλει δεν λεφτά? Βλέπω, βλέπεις έσοδα στο ελληνικό μπάσκετ? Όχι. Όχι, αλλά. Άρα στον κόσμο θα έπρεπε. Ο κόσμος φίλε έχει κουραστεί πολύ, δηλαδή είναι ελάχιστοι οι ήρωες που εξακολούθησαν να, μέχρι τέλους να πηγαίνουν στο παλέ και να παίρνουν διαρκείας. Δηλαδή ξέρω έναν άνθρωπο έτσι, ο οποίος είναι πιο συγκινητικός ακόμα και από τον Θανάση Νταλικέρη. Έναν, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, όχι τον Πλιάκη που έβαζε λεφτά, ναι. Έναν ξάδερφο του, του Σταμάτη που έπεσε τότε με Γκάλκη Γιαννάκη, του πέτρεψε έναν Βασίλη Σταμάτη, ο θεατρό, έτσι τώρα είναι συνοξιούχος ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πάνω από μισό ένα στο παλέ και ήταν συγκινητικός γιατί ακόμα και στα δύσκολα, δηλαδή μέχρι και φέρνει, δηλαδή τον έβλεπα, έπαιρνε το διαδίκτυο και πήγε από τα επίσημα στην τέσσερα. Και τώρα έβλεγε τι μέρες και τι με είπε. Γιώργο, λέει, δεν αντέχω, άλλο κουράστηκα, λέει, ως εδώ. Δηλαδή, λέω, αφού κουράστηκε και αυτός, ρε φίλε, που ήταν, τι να πω, εντάξει τώρα, δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει ανταπόκριση στον κόσμο. Πρέπει να βρεθεί κάποιος, ας πούμε. Εγώ το βλέπω περισσότερο ως προσωρινή λύση μέχρι να βρεθεί αυτό το κάτι το οποίο λες εσύ. Μακάρι ρε φίλε, αλλά εντάξει τώρα αυτά είναι μεσοβέζικες λύσεις. Βρε εννοείται, μαζί σου είμαι, αλλά δεν έχεις και άλλη αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε. Και αλλάξαμε την εποχή, γιατί κάποτε ρε παιδί μου τότε με το, πώς το λέμε, με το βαθύ Πασόκ. Έτσι. Πηγαίναμε εκεί πέρα στο χοντρό, στο γραφείο του, πιέζαμε και γινόταν καμιά ρύθμιση χρέων, να πούμε. Τώρα δεν υπάρχει ούτε ο χοντρός, ούτε ο Άκης, δεν υπάρχει κανείς, να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, μακάρι να βρεθεί λύση. Πάνω σε, θέλω να πω συγχαρητήρια στον Ηρακλή για τις κινήσεις που κάνει, έφερε και πήρε και τον Βεργίνη. Mm-hmm. Τουλάχιστον ο Ηρακλής στον μπάσκετ θα είναι αξιοπρεπής, ρε παιδί μου. Σε μια σπετσάνες δύο ιστορικές ομάδες, οι οποίες για μένα είναι αξιολήπτες και ίδια αυτή. Εγώ πιστεύω ότι και οι τρεις θα είναι αξιοπρεπείς. Πιστεύω ότι και ο Πάκο και ο Άρης σε σχέση με πέρσι θα είναι πολύ καλύτεροι και θα έχουν και μια περισσότερη σταθερότητα. Βάζω λίγο ερωτηματικό στον Άρη, γιατί τα μπαν που έχει από πάνω του είναι δύσκολο να διευθετηθούν. Είναι δύσκολο. Θέλει σημαντικά χρήματα για να διευθυνθούν. Ο Ηρακλής θα κάνει διαφορά. Θυμηθεί αυτό που σας λέω, θα διεκδικήσει μέχρι το πρωτάθλημα. Μα ο Ηρακλής. Έχει και φράγκη. Εντάξει. Ναι. Κοίτα, ο Ηρακλής, λόγω και της Ευρώπης, λόγω και του ότι. Εντάξει, όταν θα ξαναέχουν τα γήπεδα κόσμου, έχει μια καλή έδρα. Θα κάνει μια καλή ομάδα. Έχει ξεκινήσει με ενδιαφέρουσες κινήσεις. Που έχει πολύ μεράκι, γι' αυτό ο κύριος Δρακόπουλος και σοβαρός. Και βάζει το χέρι στην τσέπη, αυτό είναι αλήθεια. Και έχει πολύ μεράκι για την ομάδα. Δηλαδή, μακάρι και ο Άρης και ο Πάοκ να βρουν ένα Δρακόπουλο, ρε φίλε. Mm-hmm. Κατάλαβε, σε λέω τώρα. Ναι, ναι. Μεγάλη υπόθεση. Τέλος πάντων. Αυτά έκανα. Να είσαι καλά, Τζόρτζ. Να είσαι καλά. Και τελευταία είναι προκλεωμένη. Κλεωμένη. Έλα, έλα. Εχθές η Λίβερπουλ που έφαγε 3 γκολ, άρα τελικά ο Σόλος θα μπορεί να είναι καλύτερος από τον Βαντάζ. 100% είναι καλύτερος. 100-0, δικαίωση. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Δικαίωση. Όχι, κλεωμένη να πούμε. Άρα, κλεωμένη γίγαντα. Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά, λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα. Φτάσαμε 7 και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής και τις δικές σας γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε αθλητικός Λίμπερο 107,4 στο σκύλο με το γάτο Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Γιάννη Κοψάλη. Μου φέρεις τον κάτω την άλλη εβδομάδα να γίνει η εκπομπή στο σκύλο με τον κάτω. Είσαι συνεννοηθείτε, το φέρνω. Κάνε τα κονέ σου, τι τα έχει. Αχ, θα λείπει εκτός αν νίκη. Τι θα μαζέψει, τίποτα κάστα να ροδάκι να τι. Όχι, το Σεπτέμβριο μαζεύει κάστα. Τώρα δεν έχει. Θα πάει πίσω στην πατρίδα. Πάμε στην από εκεί, αν έχει τίποτα ροδάκι, καμιά κασέλα που θέλει να στείλει, γιατί είναι πολύ βρατά. Τα ροδάκια που βγάζουν εκεί. Τι σκύτρα δεν είναι. Καλά, θυμάμαι, όχι πού. Όχι, καμία σχέση. Δεν θυμάμαι, το ρωτώ εγώ. Γρεβενά, Μένισα, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Αν ακούει, αστείλει, γιατί ακούει την εκπομπή συνήθως. Δηλαδή κάνουμε τέτοια πρώτα στον αέρα, ρε φίλε, και μου λες, δεν ξέρω. Έχει άδεια αυτός, δηλαδή. Δεν ξέρω, θα κάνει την άλλη εβδομάδα. Έχω την άλλη εβδομάδα. Είναι μια ευκαιρία να γίνει η εκπομπή, θα το σκύλω με τον κάτω. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο off γίνεται. Λοιπόν. Νίκο. Τι λες, ρε. Δεν θα βγαίνει. Θα βγω μια μέρα, θα χρειαστεί. Την Τρίτη θα χρειαστεί να βγω. Γιατί? Γιατί θα λείπει ο Χρήστος να σκάνω το τσίπι. Ζω να βγω εγώ.
Άμα έρθει κανένα παίκτη, λογικά εμεί θα πάμε στο αεροδρόμιο. Αν είμαστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί μπορεί να είμαστε εκτό Θεσσαλονίκη. Και να βρούμε κανένα τάφο που έχει πει ένα πρόεδρο από Σίγμα. Εδώ στο Λίμπρο, και να βρούμε κανένα τάφο. Λοιπόν. Αλλά είναι αυτό, ο Νίκος το καταλαβαίνει αυτό που θα πω. Είναι η ανάγκη το να μην ανοίξει τον υπολογιστή, λέει, λίγο. Είναι λίγο αυτή η ανάγκη της αποφόρτισης. Άσε ρε Νίκο τώρα, καλά. Την οποία έχω προσέξει. Άντε μια μέρα τώρα αφήσει κλειστό. Όχι, όχι, όχι. Ναι, καλά. Κοίτα, τρεις μέρες σίγουρα το χρειάζομαι. Μετά μπορεί να το ανοίξει. Τι αφού σου λέω τώρα. Τρεις μέρες το χρειάζομαι. Πρεζάκι δεν είναι. Ναι, καλά, καλά. Παλιά ήμουνα. Τώρα εκτό. Καλά. Πλέον μεγαλώνω με Νίκο, δεν είναι έτσι τα ίδια πράγματα. Ναι, 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 τα παλιά. Ναι, καλά, καλά. Εντάξει, καλά. Δύσκολα. Δύσκολα. Θα γυρίσω με στόχο είναι να γυρίσω. Έχει τα παιδάκια από πίσω, Νίκο, γι' αυτό θα έχει το άγχος, φίλε. Γι' αυτό το λέω, κατάλαβε. Όχι. Θα το κλείσουν το μαγαζί. Παιδιά, γιατί με πήραν τηλέφωνο και βρίζανε εμένα. Γράψαμε κάτι. Δεν ξέρει, το ξέρει ότι βρίζανε τη μανούλα μου. Δεν βρίζανε τη δικιά σου. Ναι, ρε Νίκο. Ναι, κάπω έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Θα μου το κλείσετε, παιδάκια. Έχω Αντώνη Γκάτζη πίσω. Εντάξει. Okay. Μια χαρά, κομπλέ. Εντάξει, απλά εκεί στον Άρη τώρα την άλλη εβδομάδα δεν έχει τώρα τίποτα συμφωνή και αφήξει ποδοσφαιριστό. Προφανώ θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Περιμένετε λίγο. Αφού να τα μπάν λύνονται, ρε Νίκο. Περιμένετε λίγο να τελειώσουμε την πρώτη εβδομάδα και μετά. Μόνο πορτί για Άρη έχει μείνει. Κρυσένα πορτί για Άρη. Τον έχουν γράψει το μεταξύ τώρα. Πορτί για Άρη. Περίμενε, γιατί αυτά είναι που έχουν το ψωμί. Για πε καραμπλερίγια από κάτω, ωραίο. Μπήκα περιέργεια στο προφίλ του σήμερα για να δω αν έχει βγάλει αυτό το Άρη. Δεν το έχει βγάλει ακόμα. Το κρατάει. Το ενημερώνει το προφίλ. Ναι. Προχθές ανέβασε μια φωτογραφία με τον Οριόλ, mm-hmm. που κι αυτός είχε σκάσει πρόσφατα και ζητούσε 740 χιλιάρικα. Λοιπόν. Help Aris for the fans. Christian, help Aris with the ban. Aris needs you. Άστα, θα πινελί, κύριε, all σώμα, the fans respect you. Έχει και ψύχρεμες τοποθετήσεις, ναι, θα έλεγα. Στα πινελίγια πάνε. Don't play with the Aris fans. Έτσι, μπράβο. Έτσι, λοιπόν. Don't play with the Aris. Don't play with the Aris fans. Λοιπόν, πού είναι το άλλο. Έχει ανεβάσει που κάνει μπάνιο σε μια πισίνα. Leave the bathrooms and help with the ban. Έτσι, μπράβο. Leave the bathrooms. Λοιπόν. Άφησε τα μπάνια δηλαδή, ναι, έτσι. Ναι. Εντάξει. Okay. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά τέλος πάντων. Περίμενε κάποια. Κάποιοι του γράφανε πριν 6 εβδομάδες Βάμος Άρης Χριστιανό, ό,τι να είναι. Okay. Άλλος έχει κάνει ανάλυση. Your work for 120,000 euros. You must have this money. Why you must take 300 more? It's not good. It is a great mistake to behave like this in a club that is in a country with memoranda. Τι memoranda. And a period of quarantine by COVID-19. You know the stolen money goes to stolen life. Τι λέει δηλαδή τώρα. But well, but after what you have done here, we do not love you anymore. Καλά, ο άλλος τεταχώνει χοντρά και τεταχώνει στα ελληνικά. 400.000 ευρώ του λέει για 6 μήνες να τα φάσει κηδείες, ρε μπίπτου, λέει χοντρό. Ο άλλος από κάτω γράφει κρύο να σε βρουν. Πολύ χοντρό, δεν υιοθετεί η εκπομπή. My friend, take the money. Θα πάμε και στο φίλο τώρα. You worked for and let Aris breathe. Ναι, κάτσε από κάτω να το πει. Πάμε στο φίλο ακόμα. Έτσι λίγο να. Σε ένα μπαμπάτσικο. Περίμενε. Ο άλλος τι είχε γράψει λευκό να σε βγουν σαν το χιόνι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. 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 Καλησπέρα. Γεια σας. Καλά είμαστε. Καλά, δόξα τω Θεώ, ήσυχα. Σούπερ, όλα good. Όλα μια χαρά. Ωραία. Περιμένω να ξεκινήσουν οι διακοπές μας. Έτσι, λίγο να ηρεμήσει η κλάβα, λίγο η κούτρα, λίγο να ηρεμήσει. Αλλά πριν φύγετε, να πούμε λίγα πραγματάκια. Βεβαίως, εδώ, βεβαίως. Να και ξέρω τι θα πεις εσύ. Okay, αλλά... Σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο σήμερα βγήκε αυτή η μανατζεράρα, αυτή η παραγωγάρα, ο Κόντης. Ο Γιάννης, ο Κόντης. Το πρωί, τα 12 η ώρα. Τι έλεγε ο κύριος Κόντης. Σε ένα άλλο ραδιόφωνο, τον κολούσαν εκεί. Τον κολούσαν. Λέμε, Μπούζο, το λέγανε. Ναι, λέει, γιατί δεν μεσολαβείτε, λέει, σε κάτι παίχτες, κάτι Οριόλ, κάτι Μοριόλ, να μειώσει, να σβήσει, να μηδενίσει, τι, λέει, τι να, όλα αυτά τα χρόνια κάρω και τίποτα άλλο. Κάτι Νάτσου Γκαρσίες, κάτι, πώς, Γιάρο, Μάρο, κάτι παίχτες. Δεν νομίζω με αυτούς, γιατί σε αυτούς ο Άρης δεν όφιλε χρήματα, όπως ξέρω. Λέει.
να μιλήσει ο κύριο δημοσιογράφο. Να σα διορθώνω, κύριε ακροατά όμω. Να λέει ο κύριο Κόντη, λέει, τι να κάνω άλλο. Και εγώ σα διορθώνω. 8 χρόνια λέει έχω να δω, στο Facebook λέει μιλάνε, ψιλομιλάνε. Ναι. Αλλά λέει τι να τον πω τον άνθρωπο, τον είχαν διώξει, τον είχαν πει ότι θα σε δώσουμε 70 χιλιάρικα έτσι αυτά, δεν το δώσανε τίποτα. Δηλαδή, τηλέφωνο, θες να το σηκώσει. Ναι, θα σας ξαναπάρω. Θα ξαναπάρουνε. Έλα, έλα, τι γίνεται, σηκώσει το τηλέφωνο. Ναι, στον επόμενο. Καλησπέρα. Εσείς στο αυτοκίνητο είστε. Μας ακούτε. Ναι. Εσείς στο αμάξι. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα ρε Σάβα. Μισό λεπτό, έχουν και δουλειά. Τι έγινε, στάσεις, στάσεις. Κάτσε να έξω τις πόρτες. Τι γίνεται. Καλά ρε Σάβα, τι θα γίνει. Μία με τον κύριο Πλεωμένη να, να λέει κάτι τέτοια, κρατάμε τη μόνη μας φύγη. Ο Φαντάικ ρωτάει και ανησυχεί. Τι έγινε, εσύ άντε δεν θα πάρεις, ρε φίλε. Τώρα, τον Αύγουστο. Πόσο, πόσες μέρες. Εμάς είναι 15 μέρες, 16 μέρες. 15, τις οποίες δεν μπορείς να τις σπάσεις, τις παίρνεις σερί δηλαδή. Ναι, σερί. Σερί, μάλιστα. Πήρα μία τώρα. Εμάς είναι προγραμματισμένες οι άδειες από την πρώτη μέρα που θα πιάσει δουλειά στον οργανισμό. Α, τόσο καλά. Καλό είναι αυτό βέβαια, εντάξει, δεν είναι κακό. Και εμάς εδώ. Εντάξει, μετά, και εμάς, καλά εδώ είναι. Ναι, είναι το ξέρω. Μετά, μετά έχεις το δικαίωμα να την αλλάξεις. Ναι, και εμείς το έχουμε αυτό το δικαίωμα πάρα πολλές φορές. Ναι, και εγώ το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Και εσύ θα φύγεις τώρα, καλές διακοπές να κάνεις. Εντάξει, χαλαρά θα είναι αυτή η εβδομάδα. Η Βαρβάτη θα είναι εκεί πέρα, πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη που θα λείπουμε. Εκεί πέρα θα είναι η δυνατή. Ναι. Ξεκινάνε και θα είναι και τα παιχνίδια, οι προετοιμασίες, πράγματα. Ναι. Και όλα μαζί. Και όλα μαζί. Δεν μου λες, Νίκο, σε ρωτήσω λίγο κάτι. Βεβαίως. Το Μοσχοβίτη. Παρακαλώ. Μοσχοβίτη, εδώ. Ναι, ναι. Ο Παπαντονίου και ακόμη μια χρονιά δεν τον είχαμε για ένα μήνα. Μου ναι, για λίγο. Πρόπερση. Το ξεκίνημα τη σεζόν. Πρόπερση. Ναι. Μπράβο, καλά θυμόμαι. Τώρα θα είναι για. Όλη την χρονιά υπάρχει. Τώρα θα είναι για δύο χρόνια συμφωνία, όπως ξέρω. Α, και διαιτές κιόλας, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Αφού έκατσε ο Μαργαρίτης και σιγά σιγά γύρω από αυτόν θα πλαισιώσουμε. Εντάξει, κάτι παναγίνει. Κάτι παναγίνει. Κάτι παναγίνει. Να έχουμε και κάτι με το ποδόσφαιρο να γίνει εκεί πέρα. Όχι ακόμα δεν τους είδαμε και αυτό εδώ πέρα. Ο ένας έχει πρόβλημα με τον άλλον και αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, να σταματήσουμε σιγά σιγά. Γιατί κάτι άκουγα το πρωί το μεσημέρι εκεί στο Γιώργο και λέω τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Τι εννοείς? Πώς τον λένε, ο Ρέμπε έχει πρόβλημα με το Βιερίνιο, ο Βιερίνιο έχει πρόβλημα με το Ρέμπε, ο Ρέμπε έχει με το Μοσχοβίτη, έχει με το Σάββα. Ούτε πρόλαβα Ρέμπε να το αποκτήσει το πρόβλημα, παιδιά, ούτε να μην έγινε εδώ πέρα. Έχει πρόβλημα, λέει, από την Πόλσμπουργκ και τέτοια πράγματα. Οκ, εντάξει, θα δούμε. Λίγο χαλαρά τα πράγματα για να δούμε τι καλοκαίρι είναι, μην ανεβάσουμε από στροφές. Υπάρχει καλή γενικότερα... Συνέχεια. Να σε καλά, Σάβα μου, να σε καλά. Καλές διακοπές και θα τα πούμε. Να σε καλά. Είναι. Υπάρχει μια ποτονικότητα, δημιουργείται μια ποτονικότητα τις τελευταίες μέρες. Τι εννοείς, Νίκο? Βλέπεις ότι είναι όλοι ψιλοχαλαροί, δεν αρχίζει λίγο και χάνεται το νεύρο, η ένταση. Φυσιολογικό βέβαια στη φάση που βρισκόμαστε. Τι βλέπεις okay. Αυτό. Έτσι διακρίνω εγώ. Άσερα, Νίκο. Έτσι, άσερα, Νίκο, μάλιστα. Πάμε στον επόμενο, ναι. Ναι! Ναι, ναι. Μας ακούτε? Μας ακούει, αλλά θέλει να μας μιλήσει μάλλον. Ναι! Νίκο, όχι. Εσείς είστε! Όχι. Να ξανακαλέσετε. Ξανακαλεί άλλος. Πάμε να τον πάρουμε. Βεβαίως, εδώ είναι. Πού είναι? Άντε, ρηχολήπτη, κάνει δουλειά. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Κάτι ήταν αυτό κατευθείαν. Με την μπουκιά στο στόμα. Εγώ περίμενα να περιμένω κάνα πεντάλεπτο. Τι καλό μασουλάς, ψυχούλα μου, τι καλό μασουλάς τώρα και με την μπουκιά στο στόμα. Είναι Ολλανδικά εδέσματα αυτά. Για πες, για δώσε λίγο. Για δώσε λίγο. Keep carry με παλιό κασέρι, out κασέρι το λένε εδώ. Μιλάμε. Τι είναι το keep carry? Βοήθησε μας λίγο. Λιωμένο κασέρι πάνω από φιλέτο κοτόπουλου. Καλό ακούγεται. Μιλάμε, εντάξει, είναι κορυφή. Σε αυτά τα μυστήρια είναι κορυφή. Με σαλατούλα, όπως θα έλεγαν οι Αθηναίοι, και θα έχουν δίκιο σε αυτό, γιατί κασέρι δεν πρέπει να είναι αυτό. Σαλατούλα, ναι. Σαλατούλα. Τέλος πάντων, εντάξει. Στα θέματα μας. Να πάμε, βέβαια. Λοιπόν, εγώ με τον Πάκο σήμερα δεν θα ασχοληθώ.
Αυτή η περίοδος είναι ο μήνας για τα παγωνογουμένια, τα λεγόμενα σαλιτζάρια. Περιμένουν να βγουν όταν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν πάει καλά και τα λοιπά. Τους αφιερώνουν. Έχουν και αυτοί να πάρουν το μήνα τους, γιατί δύο χρόνια περάσαν δύσκολα. Για κάποιο λόγο βγήκες εσύ και έχουν προκύψει άλλοι τέσσερις από πίσω. Δεν έχει σημασία να μιλήσει τον άνθρωπο. Θα μιλήσει, απλά έχει φέρει κόσμο. Για συνέχισε. Έχω έτσι εμπορικό. Ίσως το φαγητό που τρώω έφερε τύχη. Λοιπόν, τι θα έλεγα, ας τα παγωνογουμένια να κάνουν τώρα, δεν έχουν το ταλκάνο. Οι άνθρωποι δύο χρόνια δεν είχαν, ήταν στη μιζέρια οι άνθρωποι, τώρα πρέπει να πούνε και κάτι. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ασχοληθώ, παιδιά, την είδα τη φιέστα του Ολυμπιακού. Ναι. Πολύ λίγα πράγματα έχω δει εγώ για να μπληκρινήσει. Λοιπόν, δεν έχω δει πιο κακής ποιότητας φιέστα. Δηλαδή, επειδή τα προσέχω και αυτά, ναι, τα media, το πώς παρουσιάζονται, γιατί στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε ένα που είμαστε περήφανοι, είμαστε για τα media του ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι 100 χρόνια μπροστά από όλους. Έχει κάνει πολύ δουλειά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι, ισχύει, ναι. Σε ό,τι παρουσιάζεται. Ναι. Λοιπόν, και προσέχω που λες και βλέπω κάποια στιγμή, ανεβαίνει πάνω ο Μαρινάκης στην Αξάνδρα, ναι, παιδιά κόντεψε να τους γκρεμοτσακίσει όλους, δεν χωρούσε, ο άλλος πιάστηκε να μην πέσει κάτω. Μιλάμε τα πουκάμισα απ' έξω, παντελόνια έτοιμα να σκάσουν, οι γραβάτες 2 μέτρα. Ένα πράγμα, τι να σου πω. Δηλαδή, ναι, αυτή η καημένη ζώνη του παντελονιού του, μετά πρέπει να τη στείλανε σε κανένα ίδρυμα για κακοποίηση ζώων, ας πούμε. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα, τέτοιο, ήταν πολύ ελεηνό το θέαμα. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείς και τις λεπτομέρειες, σίγουρα θα έχεις δει ότι φορούσε πάλι αθλητικά παπούτσια, έτσι. Γιατί προφανώς. Ναι, καλά, δεν το χωράει και τίποτα άλλο. Δεν το χωράει και τίποτα άλλο, γιατί τα άλλα παπούτσια βγαίνουν μέχρι ένα νούμερο. Δεν βγαίνουν δηλαδή για δεινόσαυρους, τέλος πάντων. Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, ήταν πολύ κακή αισθητική στημένα όλο, και αυτό που βέβαια έκανε αλγινή εντύπωση πέρα από το. Ο άνθρωπος έχει παραπάνω κιλά, εντάξει, φαίνεται, ας πούμε. Πέρα ότι θα γκρεμοτσάκιζε όλους τους πάντες από την Εξέντρα, ναι, δεν χωρούσε άνθρωπος, πάει ρε εσύ και μου πιάνει το τρόπαιο αυτός και το σηκώνει στον αέρα. Έλεος ρε Μαρινάκη, πάνε σε καμιά παιδική χαρά να κάνεις τα χεράκια σου με το να πεις αχ, εγώ είμαι πιο πολύ Ολυμπιακός από σένα, πρόταση είμαι. Σαν μωρό παιδί πήγες εκεί πέρα, σήκωσες εσύ, οι άλλοι ένα χρόνο. Σχεδόν σου πήρα να είδη το πρωτάθλημα. Τα παιδιά τους βγήκε η γλώσσα απ' έξω με Arsenal, με το ένα, με το άλλο. Σε βάζω την προσπάθειά τους, ρε. Άσα τους σηκώσουν τον τρόπο πάνω στο. Τι πήγες εκεί πέρα, σαν να μην πω καμιά κουβέντα με το ξεχυλωμένο τα πουκάκια. Όχι, όχι, γιατί μπορεί να σκάσει κανένα λευκό πόλο κάτω το ραδιόφωνο. Άσε, μην είμαστε έτοιμοι. Κοίταξε, τα λευκά πόλο, εγώ στην Ολλανδία. Άμα θέλουν να ξέρουν από εδώ, αλλά επειδή εμείς έχουμε εδώ κοντρόλες, δεν είμαστε στην Ελλάδα ξέφραγα αμπέλια. Λοιπόν, γι' αυτό δεν εμφανίζονται προς τα δω τα άσπρα πόλο. Κατάλαβες τι γίνεται. Τα άσπρα πόλο προς τα δω δεν έχουν. Ήρθε ένας φίλος από Άμστερνταμ και ξεθυμήθηκα, μιλούσα μαζί του πριν 2 μέρες και μου ήρθε στο μυαλό όταν μου μιλούσε για την εμπειρία του στην Ολλανδία. Για ποιο πράγμα, τι εμπειρία σου είπε δηλαδή. Δεν του αρέσει καθόλου το κομμάτι με τον καιρό, έχει τρελαθεί. Λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει. Έχει τρελαθεί. Α, σε πληροφορώ, άντε για να μην περιμένουν οι άλλοι, τώρα θα με βρίζουν. Ναι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι τους τελευταίους 3-4 μήνες έχουμε εδώ καλοκαίρι. Έτσι. Ναι. Δεν έχω ξανά, δηλαδή, μας έφεραν τον ιό, αλλά μας έφεραν και 24 τριατάρια. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιώργο, γιατί έχει άλλους 4, να είσαι καλά. Άρα, καλή συνέχεια, τσάω, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Yeah. Παιδιά, επειδή είστε πολύ, όσο πιο σύντομα γίνεται, ο καθένας πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά λέμε. Εσείς. Να πω ένα post για τον κύριο Πορτίγια. Ναι, πες. Ναι. Στείλω ένα μήνυμα, μα θες. Το Πορτίγια Άρης. Ναι. Το Πορτίγια Άρης, ναι. Να βρει βρεγμένες το μπουρνούζι του και τις παντόφλες του. Μάρι, φίλε, του λέει ο άλλος, να σε βρουν λευκό σαν το χιόνι. Έχω την Εμπερίλα και τον Νικόλα από πίσω. Οπότε δεν μπορώ να πω πάρα πολλά. Όχι, 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 όχι. Είναι μικρά ακόμα. Άρα, μπράβο. Εχθές πού ήσασταν? Σε ειδική αποστολή που μ' ανέθεσε ο Πρίσανο Τσαλτίδης. Άσε, έχει. Έχει πάρει εδώ πέρα επόμου του πράγματα. Ναι. Μιλάμε εκπληκτικό. Έλα. Να το φωνάζουμε Sport Billy από εδώ και πέρα. Άστε, πραγματικά. Ευτυχώς ελπίζω να ήταν η τελευταία αγκαρία η χθεσινή. Μην έχουμε άλλη, δηλαδή.
Οι ορίζοντες να ανοίγονται. Ναι. Ο Νίκος Δαμαδόπουλος, ο Sport Billy. Άστα να πάνε. Ώρες, ώρες, τα έχω με τον εαυτό μου που σταμάτησε να είναι τερματοφύλακας. Γιατί? 210 χιλιάρικα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Βρε, αν τα άξιζε να τα έπαιρνε, αλλά δεν αναλογούνε. Δες με... πόσα παίρνει τώρα. Τι συμφωνία είχε τώρα. 120. Μα σχεδόν τα διπλά δηλαδή. 200 είχε για 2 χρόνια. Και δεν είναι 200 είναι πολλά. Γι' αυτό σου λέμε πολλά. Ναι, είναι πολλά παραπάνω. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Πολλά. Εγώ νόμιζα στα 150 για πολλά. Πολλά που λέμε και στην Κύπρο. Ναι. 150 το δίνουμε. Μέχρι εκεί. Εκεί είναι καλά. Παραπάνω είναι υπεραξία. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να πάρουμε άλλο. Δεν βγαίνω, μάνα κάνω. Μου. Αυτά, αυτά τα που γινόντουσαν, πόσα παίρνει τόσα ωραία πάρει τα διπλά, τελειώσανε. Αυτά πάνε. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν βγαίνω. Πάντως στο μπάσκετ τι έγινε, χαλάσει Δώσε μας σύντομα λίγο κλίμα από τη θεσινή γουσού για να πάμε και στους επόμενους, εσύ που ήσουν κιόλας. Τι γουσού ρε φίλε, εντάξει. Μια συνηθισμένη γουσού. Ναι. Που πάλι είχαμε 80 άτομα δικαίωμα ψήφου. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, δεν τους νοιάζει το μπάσκετ κανέναν. Ναι. Φίλε, είναι πολύ πλέον, πλέον ντρέπομαι που το λέω και για τους δύο, που δεν τους νοιάζει όντως. Το πιστεύω κι εγώ, ότι δεν τους νοιάζει ή τους νοιάζει μόνο στο κράξιμο. Καταλαβες. Α, θα πέσουμε κατηγορία. Εγώ άρχισα να πιστεύω εκεί. Ότι τους νοιάζει μόνο στα μεταξύ μας παιχνίδια. Ναι, καλά, αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά γενικά έχει χαθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχει χαθεί. Σου μιλάω, έχει αυτή τη στιγμή ο ερασιτέχνης 2.000 και τακτοποιημένα μέλη. Τακτοποιημένα, πληρωμένα έτσι, ναι, όλα. Τακτοποιημένα. Από τα οποία 2.000 και δικαίωμα ψήφου έχουμε τα 78, τα 88. Ναι. Είναι απίστευτο. Yeah. Βέβαια φαίνεται και η δουλειά που έχει κάνει το παλικάρι εκεί στο ερασιτέχνη που ξαφνικά πετύχαν 2.000 μέλη. Ο Χρήστος ο Βλάχος, ναι, ναι. Ναι. Φοβερή δουλειά. Έχει κάνει εκπληκτικός. Αλλά πάλι όπως και να τα βάλεις τα κουκιά κάτω, τα γυρνάς από εδώ, τα γυρνάς. Ο Πάκος κάνει μεταγραφές, είδα, πήρε, έκλεισε ο Μαργαρίτης, πήρε και το... Και ο Άρης θα κάνει ρε, και ο Άρης, έχει κινηθεί. Απλά ο Άρης έχει αυτό το πράγμα πάνω του με τα μπαν που τον ταλαιπωρεί πολύ. Και δεν είναι και εύκολο να λυθούν και δεν είναι ένα-δύο να πεις ότι okay, θα δώσω κάτι παραπάνω, θα βρω μια λύση. Είναι πολλά. Αυτό είναι το θέμα για τον Άρη. Στέλιο, να είσαι καλά για να πάμε και στους επόμενους. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Πριν πάω στον επόμενο, έχει ανεβάσει το κουλούρι. Αγνοείται και το λιμάνι στο οποίο ήταν δεμένο το Νουρ Ουάν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλό. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Έλα ρε Κατερίνα, τι γίνεται? Καλά και εγώ. Έλα ρε Κατερίνα, τι γίνεται? Θα σας το πω το κρίμα μου. Άκουσα το Σάββα, συγκινήθηκα και πήρα τηλέφωνο. Ναι. Γιατί? Ναι, γιατί ο Σάββας ήταν από τους ακροατές ναι. που παίρνανε στο πρωινό όταν κάναμε με τον Μπαμπή. Ναι. Και ήταν αυτό. Ξέραμε ότι είναι ένας άνθρωπος που μας καταλαβαίνει. Γιατί όπως και εμείς ήμασταν στον δρόμο από τις 5.30, έτσι ήταν και αυτό. Είσαι ακόμα στη δουλειά. Μόλις κλείδωσα το μαγαζί. Μόλις κλείδωσα το μαγαζί. Για να καταλάβετε λίγο το επίπεδο της εκπομπής, Κατερίνα δουλεύει σε γκαλερί, έτσι. Όχι βέβαια το πέρα στην Ελλάδα. Να καταλάβετε λίγο το επίπεδο των ακροατών. Εντάξει. Η εκπομπή έχει ένα επίπεδο. Και από ό,τι είδα και από το σύζυγό, 47,5 βαθμούς πιάσατε σήμερα το μεσημέρι. Πόσο? Είχαμε, ναι, στη Λευκοσία, ναι. Σήμερα είχαμε 47,5 στη Λευκοσία. Τι νομίζεις, Κύπρος είναι, φίλε? Τι νομίζω ότι είναι. 47,5 είναι, παιδιά. Γι' αυτό και εμείς θα φύγουμε. Τι 47,5. Με 47,5 τι κάνεις ακριβώς? Κάθεσαι σπίτι. Ναι, οκ, okay, πες ότι πρέπει να βγεις. Καλή ώρα, η Κατερίνα σήμερα πήγες δουλειά. Με υπομονή. Με υπομονή. Και υπομονή. Θα σου πω, Νίκο, πολύ απλά το δρομολόγιο μου. Βγήκα ναι. από το σπίτι στο οποίο είχα κλιματιστικό. Οκ, okay, εντάξει. Ναι. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο, με άφησα αποστολή ακριβώς έξω από το μαγαζί. Οκ, okay, οκ. Okay. Με δύο κλιματιστικά μέσα στο μαγαζί. Το μεσημέρι πήγαμε για ένα καφέ στα 150 μέτρα από το μαγαζί. Ναι. Δεν γύρισα στο σπίτι. Επέστρεψα στο μαγαζί και τώρα είμαι απ' έξω. Φυσάει ένας λίβας απίστευτος. Το ακούμε, ναι, το ακούμε. Λέει ότι έχει 35, αμφιβάλλω. Μάλιστα. Δεν νιώθω για 35. 47. Γενικά περνάμε δύσκολα. Κάτι έχω διακρίνει. Γι' αυτό, Κατερίνα, εδώ η Χαλκιδική σας περιμένει, καλή μου φίλη. Μας περιμένει. Υπάρχουν διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες που να σας εξυπηρετήσουν. Εντάξει. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Φιλοξενούν και γατάκια? Βεβαίως, είναι pet friendly.
pet friend. Μπράβο, πάρα πολύ χαίρομαι. Νίκο, μου θα το πούμε από κοντά. Τέλεια. Καλέ. Τέλεια, τέλεια. Καλέ. Αυτά θέλουμε. Γεια σου, Κατερίνα μου. Γεια σου, φιλιά. Εγώ πήρα να κανονίσω διακοπές, όπως καταλάβατε. Πολύ ωραία. Τις έκλεισες. Εδώ κανονίζουμε και διακοπές εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πάμε. Μην καλείτε άλλο δύο τελευταίοι στον πρώτο τελευταίο. Ναι. Ναι. Έλα, επέστρεψες. Άντε, ελάτε, ρε, παιδιά, ελάτε. Τώρα μου σου πήγε, σε θέλω πολύ σύντομα γιατί είναι 7.30. Ναι, θα τα πει, θα τα πει. Θα τα πει. Κοντά λίγο στο μικρόφωνο, από το βάθος ακούγεσαι. Ναι, αυτά ήθελα να πω ότι αντί για το εκείνο το σταθμό ήθελα στο συγκεκριμένο, στο δικό σας σταθμό εδώ. Με τον κύριο Τσαλτίδη να γίνει αυτό το debate. Ναι, μεταξύ Κόντι, ακούγομαι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Μεταξύ Κόντι και αυτά. Δηλαδή να έρθουν σε μια αντιπαράθεση αυτοί οι δύο καλοί. Επειδή άνοιξα και βρήκα μπροστά μου τις δηλώσεις του Γιάννη Κόντι, δεν λέει, δεν είναι το κλίμα, δεν είναι αυτό το οποίο παρουσίασε εσύ πριν, βέβαια. Εντάξει. Πιο έντιμοι άνθρωποι, αυτοί οι δύο καλοί, αυτοί οι δύο ειλικρινεί άνθρωποι. Κύριο Σαλτίδης με κύριο Κόντι. Βεβαίως ειλικρινέστατοι είναι. Να κάτω τα πράγματα, γιατί ο κύριο Κόντι αλλιώς θα έλεγε σε επίμονες ερωτήσεις εκεί του κυρίου. Κύριο Κόντι, από ό,τι είδα, είπε ότι η στάση του Πορτίγια είναι ανήθικη. Προς τον Άρη. Είπα απλά ότι ο δικηγόρος είναι από πίσω, κάποιος κύριος, ναι. Κρέσπο, όχι ο Άγγελο Πεχταράς, ο δικός μας, ναι. Κάποιος κύριος Κρέσπο, κορυφαίος στην Ισπανία, και λέει δεν τα μασάει αυτά, θέλει, ναι. Όλα μέχρι τελευταία κεραία. Εντάξει. Δεν μπορεί, λέει, αυτό το πράγμα να το κάνει επανειλημμένα. Το δίκαιο και το σωστό. Δεν είπε για επανειλημμένα, μην τα διαστρεβλώνεις. Δεν είπε. Τα έχω μπροστά μου, ρε, αφού τα έχω μπροστά μου, ρε. Μην πας τώρα να δημιουργήσεις κλίμα με μένα εδώ, ρε. Μην πας να δημιουργήσεις κλίμα. Σε σημείο απιστίας, λέει, όταν λέει το διώχνεις τον άνθρωπο, το λες ότι θα σε δώσει 70 χιλιάρικα, αντί 100 τόσα και δεν το δίνεις τίποτα, και αυτός ο άνθρωπος μετά λέει, γιατί για κοροϊδομένη, τα απαιτεί όλα, πήγε, δικαιώθηκε, όπως και χιλιάδες, πολλοί ποδοσφαιριστές, ρε, Έλληνες και ξένοι, άλλοι λέει προσφύγαν στην ΕΠΟ, άλλοι στη FIFA, έχει χαθεί μπάλα από αυτή την ομάδα, δεν πληρώνει, ήθελε όλα αυτά τα επιχειρήματα του κυρίου Κόντι, να τα αντικρούσε ο κύριος Τσαλτίδης, αυτός ο καλός άνθρωπος, αυτός ο έντιμος, ο ειλικρινής. Για την ομάδα σου θα πεις τίποτα. Για την ομάδα σου θα πεις τίποτα. Μου λέει πάντα την αλήθεια. Για την ομάδα σου θα πεις τίποτα. Μια χαρά είναι η ομάδα του, ρε, μια χαρά πάει. Διακοπές κάνει. Δεν ακούστηκε για τον Πάοκ σήμερα κάτι. Δεν ακούστηκε για τον Πάοκ σήμερα κάτι. Όταν ακούγεται σε βλέπω. Μίση τρε φίλε. Ένα τώρα και ένα όταν παίξει. Ναι. Μου έκανε εντύπωση. Πρόσεξε, τα λεγόμενα του κύριου Κόντι. Πρόσεξε με λίγο, πρόσεξε με λίγο. Με 11 παίχτες πάλι δεν μπόρεσε να με κερδίσεις. Έφυγες για να πάμε στο τελευταίο, φιλιά. Πάμε στο τελευταίο, ναι, καλησπέρα. Φίλε, μπράβο, πω από τον ναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, γεια κύριε. Θέλω να ασχοληθώ λίγο, δεν θέλω με το ποδόσφαιρο, να ασχοληθώ με αυτόν τον κύριο που παίρνει από την Ολλανδία. Που έτρωγε το διπλό το κούρκο με λιωμένο κάς από πάνω. Γιατί το κασέρι λέγεται κάς. Κάς. Στην Ολλανδία. Τάσκας. Με δύο αλφα, κάς. Ναι, κάς. Ναι, με το διπλό τον κούρκο. Ναι. Λοιπόν, αυτός ασχολείται με τις ζώνες, με τα πουκάμισα, με το αυτό αν είναι χοντρός, αν είναι ψηλός. Να μας πείτε λίγο το όνομά σας και την ομάδα που υποστηρίζετε. Την ομάδα που υποστηρίζετε, το καταλάβαμε. Την καταλάβαμε, αλλά να την πει. Όχι, δεν την καταλάβατε. Τι ομάδα είστε. Κίτρινη είμαι. Αργιανός είσαι. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτός όμως ο κύριος, επειδή ασχολείται με όλα αυτά, ναι. Έχω να του πω, ναι. Ότι ο δικός του ο πρόεδρος, ναι. Τα νύχια του έχουν πιτηρίδα και τα αυτιά του μυρίζουν ποδαρίλας. Και όταν φοράει μαγιό του έρχεται σαν μακρύ παντελόνι. Έτσι. Δεν υιοθετεί εκπομπή. Ναι. Για να μην λέει για τον άλλο που είναι χοντρό. Ο Γιώργος έμεινε σε μια εικόνα, έμεινε σε μια εικόνα από την Φιέστα, γι' αυτό αναφέρθηκε. Εσύ έχεις δίνει κάποια τέτοια εικόνα για τον κύριο Σαββίδη. Και εγώ μένω στις γενικές εικόνες. Στο ύψος του Προέδρου το αναφέρω. Είναι κοντός, γιατί... αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είπα. Γιατί εμείς οι κοντοί τι έχουμε, ρε. Ρε αδερφέ, τον κύριο μίλησα, δεν μιλάω σε σένα. Τον κύριο που πήρε τηλέφωνο. Ότι είναι κοντός είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, ας ασχοληθεί με αυτό που φοράει κοντό παντελόνι, ναι. Και το διπλώνει για να μην σέρνεται στην άκορδο, ναι. Και θα αφήσει τους άλλους. Ναι. Μάλιστα. Αυτά έχω να πω. Μάλιστα. Για αυτόν τον κύριο δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας, να είστε καλά. Σας. Να είστε καλά. Αυτά είναι ενδιαφέρουσες κουβέντες, Νίκο. Δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά σώθηκε στο δεύτερο κομμάτι τη σημερινή εκπομπή. Δεν με ξεκινήσει τώρα με μπάσκετ, το πιο μπάσκετ, δεν ασχολείται κανένα. Πραγματικά δεν μου λέει κανένα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Θλίψη. Ναι. Δεν ασχολείται άνθρωπο. Ναι, τι. Λοιπόν. Α, εγώ ακούσει να καμιά δεκαριά ακόμη αυτή είμαι. Στην μπασκετομάνια. Ναι, ρε φίλε. Για καλέ. Ναι. Για καλέ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και σήμερα. Για μέσα Ιουλίου και χωρίς αθλητική δραστηριότητα είστε εκπληκτικοί. Σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στην τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα.
Εδώ πέρα και οι δύο στο στούντιο. Λοιπόν. ακολουθεί το ΠΑΚ 24 με τον Νίκο Μοσχοβίτη. Μέχρι και τις 9, όλο το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ. Πολύ μπάσκετ σήμερα, παιδιά, το ΠΑΚ 24. Όχι, βέβαια, δεν ακούς κανένας. Όχι, λίγο μπάσκετ. Θα το γυρίσουν όλοι. Λίγο μπάσκετ, θα έχει παιδιά. 5 λεπτά. Θα το γυρίσουν όλοι. Αυτό και αυτό έγινε, τέλος. Λοιπόν. Μπόλικο ρεπορτάζ, γιατί ο μπασκετικός ΠΑΚ νομίζω ότι κέρδισε σήμερα τα φώτα της δημοσιότητας με τις κινήσεις που έχει κάνει. 10 με στα μάτια. Διαδοχικά χτυπήματα, είναι η αλήθεια. Καλή συνέχεια, τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια σε όλους.